ούτε 24 ώρες δεν είχαν περάσει από τη στιγμή που πατήσαμε τα Πάτρια Εδάφη, έπειτα από το σύντομο ταξίδι μας στη Λισαβόνα, με σκοπό να παραβρεθούμε στη συναυλία των θρυλικών Guns N' Roses. Έρχεται σύντομα το report. Και η ψυχή μας φάνηκε πως είχε ήδη διψάσει για το επόμενο live. Έτσι λοιπόν, την Κυριακή στις 4 Ιουνίου, το θερμό εκείνο βράδυ μας οδήγησε στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και στην Αθηναϊκή ημέρα του Φεστιβάλ των Αναιρέσεων. Σε ένα live το οποίο ξεκίνησε στις 10 και μέχρι τις 3 το βράδυ δεν έλεγε να τελειώσει, παρακολουθήσαμε επί σκηνής τους εξαμερικείς ορμόμενους Karma to Burn, μία από τις πιο επιδραστικές και σημαντικές stoner μπάντες διεθνώς, τους ταξιδιάρικους και διαστημικούς Ναξάτρας, τους Chicken με την ψυχεδελική ορμή τους και τους Sexy Christians, οι οποίοι μετατρέπουν κάθε live εμφάνισή τους σε ένα ημίτρελο rock and roll party. Διαπνεόμενο από το σύνθημα «Κάτω η τέχνη σας», «Κάτω έρωτά σας», «Κάτω το σύστημά σας», το τριήμερο φεστιβάλ των Αναιρέσεων, έχοντας σταθμεύσει πρώτα στη Θεσσαλονίκη, παρέα με τους Karma to Burn, τους θρυλικούς Night Stalker και τους Joe Bones στις 2 Ιουνίου, καθώς και με τους Ναξάτρας, τους ταλαντούχους Death Radio, οι οποίοι με την κυκλοφορία του άλμπουμ τους Alarm σηματοδοτούν μία από τις αρτιότερες κυκλοφορίες της χρονιάς για την εγχώρια rock σκηνή, τους Million Hollers και τους Thrax Punks σε ένα πάντρεμα παράδοσης και punk, καταφθάνει στην Αθήνα. Εισερχόμαστε στο χώρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου λίγο μετά τις 10 για να αντικρίσουμε την ήδη αυξημένη προσέλευση του κόσμου, ο οποίος κρατώντας μία μπύρα στο χέρι και όντας άκρως ευδιάθετος, παρασύρεται από το ατόφιο και ημίτρελο rock and roll party των The Sexy Christians, οι οποίοι όπως και απεδείχθη γνωρίζουν πώς να αναζωπηρώνουν τη σκηνή και να πείθουν το κοινό να παραμείνει ενθουσιώδες από νωρίς για τη συνέχεια του live. Μερικούς μήνες μετά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό του Red FM 96,3 για την ανάδειξη νέων μπαντών, όπου και συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στην τελική τριάδα, προκαλούν τις πιο θετικές εντυπώσεις στη σκηνή των Αναιρέσεων, δίνοντας τη σκητάλη στους Chicken. Αποκομμένοι από κάθε έννοια κανονικότητας και έχοντας γυρίσει το χρόνο στα late 60s και early 70s, οι Chicken μας υποδέχονται προστατευμένοι μέσα στο δικό τους μικρόκοσμο στη σκηνή των Αναιρέσεων, λίγο μετά τις 11. Έπειτα από 8 στάσεις σε κεντρική Ευρώπη και Βαλκάνια, σε ένα 15ήμερο περιπετειώδες, ζωηρό, πολυτάραχο και βουτυγμένο μέσα σε ένα μυστηριακό κλίμα έντονης παράνοιας ευρωπαϊκού tour, και έχοντας υποδεχτεί το αθηναϊκό κοινό στο Ρομάντσο την πρώτη μέρα του Ιούνιου, αυτή τη φορά μας παρασέρνουν σε έναν ψυχεδελικό ελιγμό της ψυχής με τη συμμετοχή των κρουστών και των κραυγών εσωτερικής εκτόνωσης. Κάθε νότα που ηχεί καταφέρει να επιβεβαιώσει το αρμονικό δέσιμό τους επί σκηνής και όσοι βρισκόμασταν κάτω από αυτή συμμετέχουμε στο μουσικό παραλήρημα μέσα από κομμάτια όπως το Omens, το Aleppo Jam, το Chicken Tribe με το οποίο και έκλεισε το live καθώς και το Modular Prayer. Η ώρα των πρωταγωνιστών της βραδιάς έχει φτάσει, οι οποίοι επανδρώνουν τη σκηνή λίγο μετά τις 12 μετατρέποντας το χώρο του Πανεπιστημίου σε ένα πεδίο εμπόλεμης ζώνης. Ο διαρκής και ασταμάτητος σχηματισμός των Moss και Circle Pits του εκστασιασμένου κοινού επισφραγίζει την άποψη πως το stoner μουσικό είδος αμφίζει στην Ελλάδα γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία. Και το ακούραστο τριό των Karma to Burn, έχοντας λάβει την πιο θερμή υποδοχή από το παθιασμένο και εξαγριωμένο ελληνικό κοινό, ξεχνάει για πάνω από μια μισή ώρα τα μίλια τα οποία έχει διανύσει για να βρεθεί σε αυτό, οθώντας μας μέσα από την ακόρυστη ενέργειά τους να διαπεράσουμε τα όρια τα οποία είχαν δημιουργηθεί μεταξύ σκηνής και κοινού, σπρώχνοντας, ορμόμενοι από τον ηθιστικό χαρακτήρα των μελωδιών, τα κάγκελα τα οποία είχαν στηθεί μπροστά από τη σκηνή. Ο υπαίθριος χώρος είναι γεμάτος. Η νεολαία χορεύει, τραγουδάει, παθιάζεται, υδρώνει, φωνάζει συνθήματα και απολαμβάνει το μεγαλείο του stoner μέσα από κομμάτια όπως το 62, το 20, το 34, το Almost Hidden, το 32, το 2 Times, το 53 και Waiting on the Western World. Παρά το περασμένο της ώρας, φαίνεται πως οι Θεσσαλονικοί Ναξάτρας ευνοούνται και δράττουν την ευκαιρία να ηρεμήσουν το εξαγριωμένο κοινό με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο μέσα από τη θερμή τους ψυχεδέλεια, τη γεμάτη γκρούβα, ονειρικές μελωδίες, βαριά κιθαριστικά ρίφς και σόλος. Σε ένα μαγικό, σκοτεινό, νυχτερινό σκηνικό, οι Ναξάτρας επιτυγχάνουν να μας ταξιδέψουν σε όλα τα πιθανά σύμπαντα, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε τη γήινη υπόστασή μας, αποκόβοντάς μας από την έννοια του χωροχρόνου. Οι μελωδίες των δύο αριστουργηματικών full-length album τους του 2015 και 2016 με τα hits Waves και I Am The Beyonder να πρωταγωνιστούν σηματοδοτούν τη λήξη αυτής της διαστημικής φεστιβαλικής εμπειρίας.
Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο video report μας.
Δεύτερο έτος, είναι διετήσει σχολή, φίτηση στη σχολή, να πούμε, στο ΙΕΚΑΚΜΗ. Και είναι διήμερη έκθεση με ελεύθερη είσοδο 6 και 7 Ιουνίου από 12 το πρωί έως 8 το βράδυ. Το εντάξει, βέβαια, όταν τα δύο κόσμο θα έχει τελειώσει η έκθεση και η Αποστολή θα αρχίσει να ψάχνει ήδη που θα κάνει την πρακτική τη. Αυτό. Γεια σα, είμαι η Αποστολή Αρκογιάννη, φοιτήτρια του ΙΕΚΑΚΜΗ. Τελειώθηκε. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπετε μία από τις φωτογραφίες που εκτέθηκα στην έκθεση μας που γίνεται σήμερα με την Πάρα πολύ ωραία. Πότε ξεκίνησε η έκθεση? Χθες, την Τρίτη, όταν έγινε στις 8 και σήμερα είμαστε 12 με 8. 12 με 8, μάλιστα. Είναι διήμερη λοιπόν η έκθεση. Ναι. Και κάθε χρόνο στο τέλος της χρονιάς, από πρωτοετής και δευτεροετής. Τέλεια. Και η Αποστολή είναι δευτεροετής. Τελειώνει. Μετά τι θα κάνεις, Αποστολή? Μετά σκοπό να κάνω πρακτική. You got me sharp and your blade is running. You give me wounds, oh, you are so cunning. You got me sharp and your blade is running. You give me wounds, oh, you are so cunning.